Εδώ και τα γαμπρί και γυφάδες. Λοιπόν, θα πούμε λίγα λόγια τώρα. Για τον Άγιο. Ο Θάσπιος Κυπριανός ήταν εκκλησιαστικός συγγραφέας και επίσκοπος Καρκιδόνας. Έζησε και έδρασε κατά τον 3ο αιώνα σε μια εποχή έντονων διωγμών από τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες. Ο ίδιος μαρτύρησε για την πίστη του και γι' αυτό καλείται μάρτυρας και Άγιος της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας. Επίσης αντιμετώπισε σημαντικά εκκλησιαστικά ζητήματα που προέκυψαν στην εποχή του, όπως το βάπτισμα των αιρετικών και το ζήτημα της μετανοίας, ενώ θεολογικά έδωσε μεγάλη βάση στην ενότητα της Εκκλησίας μέσω της Θείας Ευχαριστίας, καθώς και της ενότητας της κοινωνίας των επισκόπων. Γεννήθηκε ανάμεσα στα έτη 2210 στην Καρχιδόνα της Βόρειας Αφρικής. Καταγόταν από αριστοκρατική και εύπορη οικογένεια, η οποία του εξασφάλισε λαμπρή μόρφωση. Η μόρφωση που έλαβε σχετιζόταν κυρίως με τη ρητορική και φιλοσοφία, ενώ άσκησε και το επάγγελμα του δικανικού ρήτορα στη γενέτειρά του. Στα νεανικά του χρόνια έζησε έντονη ζωή, υπήρξε ειδωλολάτρης και ασχολήθηκε με τη μαγεία, που στην περιοχή της Καρχιδόνας την εποχή του ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. Μάλιστα είχε καταστεί και γνωστός μάγος στην περιοχή, ενώ μετέβηκε στην Αντιόχεια, που ήταν το πολιτιστικό κέντρο της εποχής, συνεχίζοντας και διευκρινίζοντας την τέχνη της μαγείας. Ύστερα από πιέσεις των συμπατριωτών του, νεοφώτιστος ακόμα χριστιανός, αποδέχτηκε να εισαχθεί στον κλήρο και σε σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε με σειρά όλα τα αξιώματα του κατωτέρου κλήρου. Αναγνώστης, υποδιάκονος και διάκονος στην Καρχιδόνα. Με την εισαγωγή του στον κλήρο, άμεσα διενήργησε σημαντικό έργο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εξαιρετικά του κηρύγματα για την προσέλκυση ειδωλολατρών. Έργο που άρχισε άμεσα να αποδίδει καρπούς. Έτσι, μόλις ένα έτος μετά από νέες πιέσεις, χειροτονείται πρεσβύτερος. Η φήμη του εξαπλώνεται πέρα από την Καρχιδόνα και οι λαμπροί λόγοι του από Άμπονος θα γίνουν σημείο αναφοράς. 2 έτη αργότερα, ο επίσκοπος Καρχιδόνος Δονάτος απεβίωσε και με την καθολική στήριξή του, στήριξε του πνημίου, εξελέγει επίσκοπος Καρχιδόνας. Αυτό συνέβη προς τα τέλη του έτους 248 ή τις αρχές του 249. Από το έτος 256 άρχισαν και πάλι διώξεις θυμάτων χριστιανών από τον αυτοκράτορα Βαλεριανό. Ο Κυπριανός συνελήφθη και εξορίστηκε στο χωριό Κούρουβι. Ένα έτος αργότερα επανέκαψε στην έδρα του, όπως αντίπατος της περιοχής Γαλέριος οδηγήθηκε ενώπιόν του. Μη αποδεχόμενος να εκπέμψει πίστεώς του μετά από βασανισμούς, αποφασίστηκε ο αποκεφαλισμός του στις 14 Σεπτεμβρίου του 258. Ωραία.